Κύριε Γιακώβου, θα αρχίσουμε από τα πρόσφατα όμως που κάνει η Τουρκία στα κατεχόμενα. Είδαμε τα ντρόνς, μετά δημοσιεύματα για ναυτική βάση. Χθες έκαναν λόγο και για F-16. Γιατί το κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Να σας πω ότι και χθες που φιλοξενήσαμε τον κύριο Μούδρο, έβαλε κάτι, αν θέλετε, καινούριο στο δημοσιοδιάλογο. Λέει υπάρχει μια αντιστροφή. Ενώ μέχρι τώρα η Τουρκία ήταν εδώ υπό το πρόσημα προστατεύω τους Τουρκοκυπρίους κτλ., πλέον προσπαθεί να δημιουργήσει και να καταστήσει την Βόρεια Κύπρο τα κατεχόμενα ως παροχή ασφαλείας προς την Τουρκία. Διαφωνώ ριζικώς με αυτή τη διατύπωση και τη διαπίστωση. Η Τουρκία είναι από το 1974 στην Κύπρο για αυτούς τους λόγους. Απλώς δεν μπορούσαμε ή κάποιοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Η Τουρκία δεν ήρθε εδώ για τα μάτια των Τουρκοκυπρίων ή μόνο για τα μάτια των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχουν στρατηγικά ή γεωστρατηγικά συμφέροντα τα οποία έχει διατυπώσει η Τουρκία όταν διαμόρφωνε την υψηλή τη στρατηγική από τα μέσα της δεκαετίας του 50, ότι, και μιλούμε για το σχέδιο επανάκτησης Κύπρου, ότι η επανάκτηση της Κύπρου, και μιλούμε πάντοτε σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς, στους οποίους αναφέρουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων η κύρια προτεραιότητα δεν είναι ο χερσαίος χώρος της Κύπρου, αλλά ο θαλάσσιος χώρος της Κύπρου. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η Τουρκία γίνεται πιο απροκάλυπτη. Δηλαδή, έχει εξαγοράσει χρόνο μέσω των διγενωτικών συνομιλιών από το 1974 ή πιο σύγκεκριμένα από το 1977 γεντεύθεν. Λοιπόν, και έχει ο χρόνος της έδωσε το πλεονέκτημα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα, προσπαθώντας να δημιουργήσει νομικά ερίσματα στην Κύπρο, να υποσκάψει τα νομικά ερίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτοχρόνως να δημιουργήσει τις βάσεις για περαιτέρω πολιτική και πιο επιθετική πολιτική εναντί των γεωπολιτικών της επιδιώξεως στον χώρο. Η Κύπρος αποτελεί σήμερα για την Τουρκία μία βάση. Γι' αυτό βλέπουμε και μέσα από τις συνομιλίες ότι η Τουρκία, και ιδιαίτερα στο τελευταίο κεφάλαιο που αφορά τη συνθήκη εγγύησης και συνθήκη συμμαχίας, η Τουρκία θέλει να έχει ρόλων και λόγων στην Κύπρο μετά τη λύση. Γιατί το θέλει αυτό? Υπάρχει ο θαλάσσιος, υπάρχει ο εναέριος χώρος, υπάρχει το FIR, το οποίο δίνουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα στη χώρα η οποία τα ελέγχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτρέπει την Τουρκία από το να βρίσκεται σήμερα σε αυτόν τον νέο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο διαδραματίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένας τακτικός παράγοντας. Επιδιώκει να την καταργήσει. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο μόρφωμα μέσω του οποίου θα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Το ρόλο τον οποίο έχουν διατυπώσει ευκρινώς Τούρκοι πολιτικοί και αναλυτές εδώ και δεκαετίες. Οπότε δεν χρειάζεται να προβάλλουμε ή να παρουσιάζουμε έκπληξη κάθε φορά που βλέπουμε την Τουρκία να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά για να ενισχύσει αυτή τη θέση της. Μάλιστα, άρα η παρουσία και μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στους σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταργήσει αυτό που λέμε. Δύο είναι τα βασικά εμπόδια. Αλλά από την άλλη αντιμετωπίζει και την Κύπρο ως μια βάση τουρκική. Ναι, αυτό το έχει διατυπώσει ευκρινώς ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος. Αν δεν υπήρχε κανένας μουσουλμάνος, λέει, στην Κύπρο, η Τουρκία έπρεπε. Θα είχε ενδιαφέρον για την Κύπρο. Ναι, θα έπρεπε να συντηρεί ένα κυπριακό πρόβλημα, διότι η Κύπρος αποτελεί το βατήρα που μπορεί η Τουρκία να πιάνει τους παλμούς, το διόρυγαν του Σουέζ, το Άντεν και εξηγεί τη γεωπολιτική της θάλασσας. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι και το Καστελόριζο, το αρχιπέλαγος της Μεγίστης, με επίκεντρο το Καστελόριζο, που περιορίζουν νομικά την πρόσβαση της Τουρκίας στον χώρο. Και το μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία είναι αυτό το οποίο ονομάζεται σύνδρομο της συνθήκης των Σευρών. Δηλαδή, έχει μια τεράστια ναυτογραμμή η Τουρκία από τα βόρεια, δυτικά και νότια, όμως δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, ανοιχτή πρόσβαση στη θάλασσα, λόγω της παρουσίας των ελληνικών νήσων στο Αιγαίο και λόγω της ύπαρξης του Καστελορίζου και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό το πλεονέκτημα η Τουρκία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με νομικά επιχειρήματα ή με νομική, στη βάση του νομικού πολιτισμού, προσπαθεί να θέσει στο περιθώριο των νομικών πολιτισμών να μετατρέψει το ζήτημα σε έναν καθαρά στρατιωτικό για να πάει σε πολιτική διαπραγμάτευση με όρους ισχύως. Αυτό κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Κύριε Γιακώβου, βάλαμε ως εκπομπή ένα ερώτημα τις τελευταίες ημέρες. Ποιος μπορεί να σταματήσει τις πολιτικές του κυρίου Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο? Υπάρχει απάντηση, πιστεύετε εσείς? Υπάρχει απάντηση, αλλά υπάρχουν όρια εντός των οποίων κινείται. Και αυτά τα όρια βεβαίως
δεν είναι άμεσα το Διεθνές Δίκαιο, που το Διεθνές Δίκαιο ήθιστε να λειτουργεί ως η ασπίδα του αδυνάτου εναντί του ηγεμόνος θεωρητικά. Αν ο αδύνατος όμως δεν έχει την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ να αποτρέψει, τότε εκεί τα πράγματα οδηγούνται σε μια ανισορροπία. Ο Ερντογάν αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, το έχω πει επανειλημμένα, δημιουργεί κάποιες κρίσεις μέσω της καταναγκαστικής διπλωματίας. Η καταναγκαστική διπλωματία είναι η απειλή χρήσης βίας προκειμένου να δημιουργήσεις τετελεσμένα, τα οποία συνήθως συμβαίνουν όταν θέλεις, όταν δεν είσαι ισχυρός νομικά και θέλεις να μετατρέψεις ένα ζήτημα από νομικό σε πολιτικό και να αναγκάσεις τον αδύνατο να διαπραγματευτεί με τους δικούς σου όρους και όχι με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Στρέφει τα φώτα του διεθνούς ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή στην περιοχή και καταδεικνύει τις διεκδικήσεις πρώτον και τα μέσα με τα οποία εννοεί να προβάλλει αυτές τις διεκδικήσεις. Αν ο αμυνόμενος δεν είναι σε θέση να προβάλλει την απαιτούμενη ισχύ προκειμένου να τον αποτρέψει, τότε αυτόν ενθαρρύνει αυτές τις λεγόμενες ηγεμονικές συμπεριφορές. Αυτόν κάνει ο Ερντογάν, και εδώ κάνω μια παρένθεση, επειδή μιλούμε και θα ακούσουμε τον τελευταίο καιρό και θα ακούσουμε και στο εγγύς μέλλον, ότι επειδή υπάρχουν εκλογές, ψευδοεκλογές, τα κατεχόμενα ή εκλογές στην Τουρκία, όποτε γίνονται, θα πρέπει να εκλαμβάνουμε αυτές τις κινήσεις ή τις δηλώσεις ως προεκλογικά τερτύπια. Δεν είναι όμως τώρα. Δεν είναι. Πριν από δύο χρόνια, όταν Ερντογάν. Τώρα τελείωσε αυτό. Τότε ήταν και εσωτερική κατανάλωση. Αλλά κάποιοι τα λέγαμε. Ή εξάγει την κρίση όταν έχει εσωτερικά. Αυτά δεν υπάρχουν. Εκλογές στην Τουρκία είναι το 23. Πλέον μας δείχνει το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την περιοχή. Έχετε χρησιμοποιήσει το σωστό όρο. Αυτά τα παραμύθια τα ακούγαμε πριν από δύο χρόνια, όταν μίλησε για τα σύνορα της καρδιάς μας, για τη Θράκη. Και λέγαμε ήταν για τα δημοψηφίσματα, για τα μεγάλα. Ναι, ακριβώς. Κάποιοι έλεγαν ότι όλα αυτά είναι εξαγωγή της κρίσης ή προσπάθεια εθνικιστικού κλίματος για να απορροφήσει ψήφους. Τώρα πλέον οι ψευδεστήσεις έχουν εξατμιστεί. Μιλούμε για στρατηγικό σχέδιο. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, σε πρώτη φάση, επιδιώκει να ανατρέψει ή να αναστείλει τους οποιουσδήποτε γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς για τη δημιουργία του λεγόμενου ενιαίου ενεργειακού χώρου, ο οποίος δημιουργείται στη βάση των τριμερών συνεργασιών και των συμφωνιών που έχουν υπογραφτεί. Και εδώ οφείλω να πω ότι οι δικές μας κυβερνήσεις από την εποχή του Κλειρίδη, από το 2002 που υπεγράφει η πρώτη συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, και μετά ακολούθησαν όλες σε αυτόν το θέμα την ίδια στρατηγική και θα έλεγα πετυχημένη στρατηγική. Και από τη στιγμή που υπεγράφησαν οι τρεις συμφωνίες, το 2 με την Αίγυπτο, το 7 επί Παπαδοπούλου με τον Λίβανο και το 10 η πιο σημαντική από όλες επί Χριστόφια με το Ισραήλ, σημαίνει ότι η δική μας πλευρά κινείται προς μια κατεύθυνση του λεγόμενου ενιαίου ενεργειακού χώρου. Εμείς έπρεπε να περιμένουμε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Μας το έλεγε η Τουρκία ότι θα αντιδράσει. Η διπλωματική όδος δεν είναι η πιο αποτελεσματική, διότι δια της διπλωματίας μπορείς να ασκήσεις μια πίεση ίσονος σημασίας όταν ο αντίπαλος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε στρατιωτική ισχύ. Το πρώτο πράγμα το οποίο επιδιώκει να κάνει ο Ερντογάν είναι να αναστείλει αυτόν το ή να αποτρέψει τη δημιουργία και την εδραίωση αυτού του χώρου από τη στιγμή που δημιουργείται ο αγωγός EastMed. Ήταν ένα τέλος για την Τουρκία. Το δεύτερο βήμα. Άρα, ο πρώτος στόχος είναι να αποκλείσω το ενιαίο ενεργειακό χώρο που με αποκλεί εμένα όμως. Ναι, ακριβώς. Δια του αποκλεισμού του EastMed. Ναι, και της αμφισβήτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Με τον τρόπο που το κάνει μέχρι στιγμής. Το δεύτερο είναι να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι είτε μέσω διμερών συμφωνιών όπως αυτόν το οποίο επιδιώκει να κάνει με τη Λιβύη, ή το πιο σημαντικό απ' όλα, να μέσω μιας λύσης του Κυπριακού που θα μπορεί να έχει ρόλο και λόγο πάνω στις εξελίξεις επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και εδώ αρχίζει πλέον η πίεση για την Τουρκία, διότι πλέον η στόχη αυτή είναι απροκαλυπτή και διερωτάται κάποιος αν δεν υπάρχει απαιτούμενη προετοιμασία, αν δεν υπάρχει περιχαράκουση των δικών μας συμφερόντων ως Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε να πάμε να συζητήσουμε τι με τους Τούρκους. Από την άλλη πλευρά όμως δεν απαλλάσσει
την διαχείριση αυτού του ζητήματος, το οποίο ήταν ενδεχόμενο κάποτε, σήμερα είναι γεγονός. Αλλά το γεγονός αυτό να μην μετατραπεί σε τελεσμένο γεγονός, το οποίο θα είναι δύσκολο να ανατραπεί, διότι όταν προχωρούμε, για παράδειγμα, σε αδειοδοτήσεις εταιριών, πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίδραση της Τουρκίας. Διότι αν πετύχει αυτό που πέτυχε το 18 τον Ιανουάριο με την κρίζα ζώνη στο θαλασσοτεμάχιο 3 και αυτό το οποίο κάνει τώρα, τότε στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε κράτος περιορισμένης κυριαρχίας, και αυτό αν αποκτήσει βάθος χρόνου, τότε αυτοί οι οποίοι σήμερα μας λένε ότι έχετε δίκαιο με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι αυτοί οι οποίοι θα μας πιέζουν για μια κακή λύση στο Κυπριακό. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει από αυτή την εκπομπή. Το 2004, όταν πήγαμε στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ, στο 5, υπήρχε ένα ειδικό κεφάλαιο που αφορούσε τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία ή το ψευδοκράτος. Οι Τούρκοι προέβαλαν όχι σε μια συμφωνία η οποία έρθε η επιδιαιτητική πρόταση και την αποδέχτηκε, να γίνει επαναδιαπραγμάτευση μετά τη λύση τη συμφωνία οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Αυτά είναι ενδεικτικά, αποδεικτικά, το τι επιδιώκει και το τι θα κάνει η Τουρκία στις συνομιλίες. Χάρη στη συζήτηση, εγώ σας λέω ότι στη διάγνωσή σας έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κόβ. Δεν έχουμε απαντήσει το ερώτημα ποιος μπορεί να το σταματήσει. Ναι, προς ανατροπή όλων αυτών που περιγράφουμε. Το κλίμα το οποίο υπάρχει σήμερα στην περιοχή μας με τον Ερντογάν θυμίζει, και το έλεγα πριν από αρκετών καιρών, παρά τις κριτικές που δεχόμουν από διάφορους χώρους, ότι θυμίζει την πολιτική της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Την πολιτική των απειλών, της πολιτικής της ενδεχόμενης επέκτασης και από την άλλη του appeasement, δηλαδή του κατευνασμού και της συγκράτησης του Χίτλερ. Σήμερα αυτό γίνεται με την Τουρκία. Βλέπουμε να εκφράζει απειλές. Ο μεγάλος αντίπαλος του Ερντογάν είναι ο εαυτός του. Δηλαδή αυτό το οποίο ονομάζεται με τη γλώσσα των διεθνών σχέσεων strategic over expansion, δηλαδή στρατηγική υπερεξάπλωση. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Μπορεί να διαπραγματεύεται με τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων ή των περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή. Μια λάθος κίνηση όμως μπορεί οι γεωπολιτικές βλέψεις, τα μεγάλα γεωπολιτικά οράματα, να μετατραπούν σε γεωπολιτικούς εφιάλτες. Δεν είναι ευσεβοποθισμός αυτών. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει άμεσα γεγονός, αλλά παρόμοια πολιτική να ακολούθησε και η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πρώτο παγκόσμιο πολεμό, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγο καιρό να καταρρεύσει ασύνταχτα. Χαρακτηρίσατε στην αρχή της δεύτερης σας τοποθέτησης το τέλος των ψευδεστήσεων, ότι έλεγε πράγματα για εσωτερική κατανάλωση, γιατί ήταν εκλογές κτλ. Δεν θα μπορούσε τώρα κάποιος να σας πει ότι, μα αν περιμένουμε πότε θα αποδειχθεί η υπερεξάπλωση στρατηγική σε στρατηγικό εφιάλτη, ότι και αυτό είναι μια ψευδέστηση, κύριε Κόβου? Διότι τον βλέπουμε συνεχώς να τα έκανε και να πετυχαίνει και να προχωρά και να μην γίνεται αυτό. Άρα θα κάτσουμε να περιμένουμε απλά πότε θα γυρίσουν σε εφιάλτη? Βέβαια θα κάτσουμε. Απλώς με ρωτήσατε εμένα ποιος μπορεί να το σταματήσει. Ναι, αυτός που μπορεί να το σταματήσει είναι ο εαυτός του αυτή τη στιγμή, διότι η υπερεξάπλωση είχε κάποια όρια. Δεν λέω ότι το ενδεχόμενο θα μετατραπεί σε γεγονός άμεσα. Απλώς έχει προχωρήσει, είμαστε σε ένα στάδιο πλέον που δεν είναι μεταβατικό. Ποια στοιχεία υπερεξάπλωσης πιστεύετε ότι μπορούν να στραφούν εναντίον του? Το πρώτο στοιχείο είναι οι σχέσεις του με το Ισραήλ. Αν δηλαδή αυτή η υπερεξάπλωση... Που πάνε όμως και στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαιως. Επεκτείνονται εκεί. Διότι ένας από τους βασικούς πυλώνες της αμερικανικής γεωστρατηγικής στην περιοχή είναι η προστασία του κράτους του Ισραήλ. Όποιον και αν είναι το κόστος, αυτό είναι μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, αυτή η στρατηγική σχέση είναι σε πολύ ψηλή προτεραιότητα, όπως και των μοναρχιών του κόλπου, έτσι, λόγω του πετρελαίου. Λοιπόν, το ένα είναι το Ισραήλ. Το δεύτερο είναι σε ποιο βαθμό οδηγούσαμε με την εξελίξη της σχέσης του τη στρατηγική με τη Ρωσία, κατά πόσον αυτό θα έχει μία μονιμότητα ή αυτό θα έχει παλινδρομήσεις. Και το δεύτερο και το τρίτο είναι σε ποιο βαθμό θα επιδιώξει να διεκδικήσει την ηγεμονία στο σουνιτικό κόσμο, κάτι το οποίο θα το φέρει σε αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία, που και η Σαουδική Αραβία είναι βασικός πυλώνας
των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλούμε για μακροστρατηγική, που αυτά θα πρέπει κάποιος να τα παρακολουθεί στο βαθμό που εξελίσσονται. Εμείς δεν λέω ότι πρέπει να περιμένουμε το ενδεχόμενο μιας ναι, κατάλαβα πώς το είπατε, απλά πρέπει να σας το διευκρινίσουμε. Αλλά η Τουρκία, παιδί, είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει εσωτερική συνοχή, είναι ένα κράτος το οποίο εύκολα μπορεί να ταρακουνηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι λαφτασμένες κινήσεις και οι υπερεξαπλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε γεωπολιτικούς εφιάλτες. Mm. Απλώς η δική μας πλευρά θα πρέπει να βρει και να οριοθετήσει, που το έχει κάνει σε κάποιο βαθμό, την γεωστρατηγική σύζευξη με άλλα κράτη, ούτως ώστε ότι αν επεκταθεί πλέον, βλέπουμε για παράδειγμα την αντίδραση της Αιγύπτου στο θέμα της Λιβύης. Έτσι, και το πώς η Αίγυπτος παρεβαίνει αυτή τη στιγμή πίσω από το Χαφτάρ για να ανατρέψει το καθεστώς της Τρίπολης. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την Τουρκία, όχι μόνο με την απειλή που θέτει η Λιβύη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο μεγάλος μας εχθρός, το λέω αυτό, έχοντας συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στον κόσμο μας παρακολουθεί. Ο εχθρός μας δεν είναι ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ούτε το ΑΓΕΛ, ούτε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Έτσι, και θα δούμε πώς ανατρέπουμε αυτήν την επέλαση, την ηγεμονική της Τουρκίας. Και αυτή τη στιγμή η περίοδος δεν προσφέρει ειδικά να πάμε σε συνομιλίες, διότι στις συνομιλίες στο τραπέζι θα βρούμε μόνο τις ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας και κανείς δεν μας εγγυάται ότι εν ονόματι του κατευνασμού της Τουρκίας οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες δυνάμεις δεν θα θέλουν να ασκήσουν πιέση στη δική μας πλευρά για υποχωρήσεις. Αυτό το οποίο θα αρχίσω αποθεματικώς, αν η Τουρκία δεν βιάζεται για καλή λύση, δεν σημαίνει ότι εμείς θα βιαζόμαστε για λύση αυτοκτονίας. Βεβαίως μας ανησυχεί η τουρκοποίηση των κατεχομένων, αλλά μας ανησυχεί περισσότερο μέσω μιας καλής λύσης, εν ονόματι της πίεσης του χρόνου να τουρκοποιηθεί η Λεμεσός και η Πάφος. Και έχουν περάσει 45 και πλέον χρόνια μη επίλυσης του Κυπριακού και εξαγοράς χρόνου από την Τουρκία, είναι γιατί ακολουθήσαμε μια τακτική την οποία εφάρμοσαν τα κόμματα τα οποία αναλλάσσονται στην εξουσία. Δηλαδή κυρίως Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΓΕΛ ενίοτε με τη βοήθεια του Δημοκρατικού Κόμματος. Και τέλος, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση στο δημόσιο λόγο μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ για τη λύση και την τακτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι από το 2016 μέχρι το 2017, όταν άρχισαν οι εντατικοποιημένες συνομιλίες σε αυτούς τους 6 γύρους για τα 6 κεφάλαια του Κυπριακού, αυτά τα δύο κόμματα συνεπορεύθησαν και συμφωνούσαν όσον αφορά την τακτική. Συνεπώς η ευθύνη βαραίνει αυτούς οι οποίοι και διαχειρίστηκαν τον Κυπριακό αυτήν την περίοδο και αυτούς οι οποίοι το στήριξαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.